Zombie Apocalypse. Πού είστε, παιδες, επιστρέφουμε σήμερα με φιλικό αγώνα στη Φόρμουλα 1, μια διοργάνωση από το automotonews.gr. Σήμερα σε εκατοστάρια αγώνα στο Μεξικό, όπου μπήκα τελευταία στιγμή, ήταν να μην τρέξω σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτό το φιλικό, αλλά τελευταία στιγμή άλλαξα γνώμη και μπόρεσα να συμμετάσχω και δεν ξέρω τι με περιμένει, γιατί δεν έχω κάνει καθόλου πρακτική. Μην ξεχάσετε ότι αυτή η διοργάνωση είναι από το Automoto News. Άμα θέλετε να το στηρίξετε, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι τους στο YouTube για όλα τα νέα στη Φόρμουλα 1. Θα αφήσω κάτω στην περιγραφή το link του καναλιού τους. Σήμερα, όπως έλεγα, δεν έχω κάνει καθόλου πρακτική σε αυτή την πίστα. Δεν ξέρω τι με περιμένει, πώς θα είναι τα πατήματά μου μέσα στην πίστα και γενικά δεν ευελπιστώ σε ένα πάρα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Παρόλο που είχα μια νίκη στην Μόντζα, σήμερα δεν σημαίνει ότι θα συνεχιστεί έτσι. Βέβαια, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και ελπίζω ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Επίσης, έρχονται και κάποιοι δυνατοί οδηγοί σήμερα, όπως ο Δρακάτος, ο Σταμ, που ήταν και στο πρωτάθλημα το F1 Greek Mini Series. Έχουμε και τον πρωταθλητή από τον F1 Greek Mini Series, τον GFO Win, οι οποίοι όλοι αυτοί θα είναι πάρα πολύ δυνατοί σε σχέση με εμένα και σίγουρα δεν θα μπορέσω να τους κοντράρω. Όμως εγώ θα τα δώσω όλα για όλα και εννοείται ευελπιστούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα και λίγο τύχη ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε πιο ψηλά από όλους. Μπαίνοντας στις κατακτήρες δοκιμές στην πρώτη μου προσπάθεια, ευτυχώς δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, αλλά δεν νιώθω ότι θα είναι ένας πάρα πολύ καλός χρόνος. Περνάμε τη γραμμή τερματισμού, για την ώρα είμαι στην δεύτερη θέση, αφού είμαστε από τους πρώτους οδηγούς που έχουμε κάνει προσπάθεια. 1.15.6 είναι πολύ μέτρια προσπάθεια, θα πρέπει να κάνω και άλλες προσπάθειες ώστε να καταφέρω να βελτιώσω το χρόνο μου. Και μπαίνοντας για μια τέταρτη προσπάθεια, έχω κάνει τρεις προσπάθειες στο σύνολο μέχρι τώρα. Την πρώτη που είδατε μόλις προς το τέλος τι έχει γίνει. Άλλη μια προσπάθεια στην οποία βελτίωσα το χρόνο μου και πήγαμε στο 1.15.1, αλλά και πάλι είναι πολύ μέτριος ο χρόνος κατά τη γνώμη μου. Για την ώρα είμαι στην πέμπτη θέση αφού ολοκλήρωσαν όλοι οι οδηγοί κάποιους γύρους και έτσι πλέον αρχίζει και σταθεροποιείται ο κάθε οδηγός από ποια θέση ξεκινάει. Σίγουρα οι πολύ δυνατοί οδηγοί όπως ο Δρακάτος νομίζω δεν θα κάνει καν χρόνο, θα προσπαθήσει από πολύ πίσω να ξεκινήσει και να φτάσει ψηλά. Για την ώρα εδώ δεν βελτιώνω το χρόνο μου, ελπίζω ότι στις τελευταίες στροφές θα μπορέσω να βελτιώσω το χρόνο μου. Μάλλον θα ξεκινήσω από την πέμπτη θέση. Κάνω πολλά λάθη, έκανα και μια προσπάθεια με μεσαία ελαστικά να δω πώς είναι τα πατήματά μου με τα μεσαία ελαστικά και δεν νιώθω πάρα πολύ καλά με τα μεσαία ελαστικά, αυτό πρέπει να το πω, αλλά στον αγώνα ευελπιστώ ότι αυτό θα αλλάξει γιατί θα χρειαστώ οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσω μεσαία ελαστικά. Τώρα φτάνουμε στις τελευταίες στροφές, βελτιώνω 1/10 το χρόνο μου για την ώρα, μπαίνουμε στην τελευταία στροφή, θα έχουμε έξοδο καλή από την τελευταία στροφή και θα είναι οριακά 3/10 νομίζω. Πιο γρήγορος, όχι 1/10 ήταν τελικά πιο γρήγορος από το καλύτερο μου χρόνο, αλλά εν τέλει μένω στην πέμπτη θέση και θα ξεκινήσω τον αγώνα μου από την πέμπτη θέση με ένα χρόνο 1.15.080. Για 74 χιλιοστά δεν πήρα την τέταρτη θέση. Όσον αφορά τη στρατηγική για αυτόν τον αγώνα, παρόλο που το παιχνίδι μας δείχνει ότι είναι στρατηγική τριών pit stop, το κανονικό, σε κανονικές συνθήκες θέλω να πω, η στρατηγική είναι δύο pit stop. Θα ξεκινήσουμε με μαλακά ελαστικά, θα βάλουμε μαλακά στη συνέχεια και θα ολοκληρώσουμε τον αγώνα μας με μεσαία. Αν κάτι αλλάξει στην πορεία του αγώνα, εννοείται ότι μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό, αλλά αν όλα πάνε καλά, αυτή νομίζω είναι η καλύτερη στρατηγική και η στρατηγική που πιστεύω θα χρησιμοποιήσουν οι περισσότεροι οδηγοί. Τα σκληρά ελαστικά είναι πολύ ζόρικα για αυτή την πίστα, αλλά δεν σημαίνει ότι κάποιοι δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Αλλά φτάνουν τα λόγια, πάμε σιγά σιγά στην εγκίνηση για αυτό το φελικό αγώνα στο Μεξικό και να δούμε τι θα συμβεί. Και είμαστε στην εγκίνηση με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα.
Περιμένουμε να σβήσουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε πολύ καλύτερα από την Williams που βρίσκεται στα δεξιά μας και νομίζω αμέσως θα περάσουμε στην τέταρτη θέση. Τώρα κολλάω πίσω από τους οδηγούς που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Βλέπετε ότι ο Stam ζορίζεται από την pole position να κρατήσει την πρώτη θέση. Είμαι κολλημένος τώρα πίσω του εδώ στην πρώτη στροφή. Πρέπει να προσέξω, αυτός φρενάρει πάρα πολύ νωρίς. Πρέπει να αλλάξω τη γραμμή. Ανοίγω τη γραμμή μου, χάνω την πρώτη στροφή. Ξαναγυρνάω στην πίστα και εδώ έχουμε επαφή με κάποιον. Είχαμε επαφή και βγαίνω εκτός πίστας. Απίστευτο αυτό που έχει γίνει εκεί. Που ήμουνα στην τρίτη, τέταρτη θέση, την ώρα που είχε και μία racing point που βγήκε εκτός και έχουμε safety car. Έχουμε safety car στον πρώτο γύρο. Ευτυχώς από την επαφή δεν είχα κάποια ζημιά στην δική μου αεροτομή. Όμως εκεί που ήμουνα τέταρτος, τρίτος, τέταρτος, βλέπετε τώρα είμαι στην 17η θέση. Απίστευτο αυτό που έχει γίνει εκεί στην πρώτη στροφή. Ο Stam πάτσε πάρα πολύ νωρίς φρένα. Μπορούσε να πάει λίγο πιο βαθιά και δεν το περίμενα ότι ένας οδηγός της κλάσης του θα πατούσε τόσο νωρίς φρένο. Ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Ίσως ήθελε να το παίξει αλλιώς εκεί στην πρώτη στροφή για να ξανακερδίσει την πρώτη θέση, γιατί νομίζω την είχε χάσει στιγμιαία και ξαναπέρασε στην πρώτη θέση τώρα πλέον. Αλλά πολύ περίεργο αυτό που έχει γίνει. Εγώ ήθελα να πάω πολύ βαθιά στα φρένα, μιας και ήμασταν από την εξωτερική γραμμή. Δεν το περίμενα. Γι' αυτό και αναγκάστηκα να ανοίξω τη γραμμή μου και μετά όταν ξαναγύρισα μέσα στην πίστα είχα επαφή με κάποιον οδηγό και έγινε το τετακέ και όλα τελείωσαν από εκεί πέρα. Τώρα, όπως βλέπετε, θα είμαστε τέρμα πίσω, θα πρέπει να κάνουμε σκλήρη μάχη, να ξανανεβούμε ψηλά. Σίγουρα θα ήθελα να ήμουν εκεί στην 30 να το παλέψω όσο περισσότερο μπορώ και ό,τι γίνει τώρα σίγουρα δεν θα μπορέσω να τους φτάσω ποτέ ξανά. Τώρα μπαίνουν κάποιοι οδηγοί που σίγουρα έχουν σπάσει την δική τους αεροτομή και θα πρέπει να την αλλάξω. Έτσι θα κερδίσω κάποιες θέσεις, αλλά και πάλι θα είμαι πολύ πίσω. Πρέπει να περιμένω τώρα να βγει το safety car, βασικά να μπει στο pit lane το safety car ώστε να ξαναέχουμε αγώνα. Λογικά σε περίπου δύο γύρους από τώρα θα έχουμε ξανά αγώνα. Θα είμαστε τουλάχιστον όλοι οδηγοί κοντά ο ένας με τον άλλον και ευελπιστώ ότι θα μπορέσω να προσπεράσω μερικούς οδηγούς όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και στο τέλος του τρίτου γύρου βλέπετε ότι τώρα μπαίνει το safety car μέσα. Εγώ είμαι πίσω από τον Χρήστος Καρά, να δούμε αν θα μπορέσουμε να το πιάσουμε στον ύπνο. Στην εκκίνηση όμως δεν γίνεται καθόλου, έχει φύγει πάρα πολύ ωραία. Όμως είμαι αρκετά κοντά, ελπίζω ότι θα κρατήσω ρυθμό μαζί του και θα μπορέσω να τον προσπεράσω όσο πιο σύντομα γίνεται. Πλέον είμαστε στον τέταρτο γύρο. Βλέπετε εδώ στη μεγάλη ευθεία τον πλησιάζω. Χρησιμοποίησα και πάρα πολύ ERS εννοείται. Θα πρέπει να κάνω και οικονομία κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά τώρα που είμαστε στην αρχή και πρέπει να πιέσω να κερδίσω θέσεις, μια και βρίσκομαι τόσο πίσω, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω παραπάνω. Εδώ ο Καράς προσπαθεί να δώσει μάχη με το Ρένο. Είναι κολλημένος πίσω του. Αυτός αλλάζει γραμμή. Έχει την εσωτερική στην επόμενη στροφή, γιατί ήξερα ότι θα κάνω εγώ την επίθεση. Μου άφησε την εξωτερική γραμμή ανοιχτή. Και εννοείται ότι δεν θα επιχειρούσα κάτι εκεί, γιατί δεν ήξερα και ο Ρένος πώς θα αντιδράσει, μια και ήταν λίγο πιο μπροστά. Για την ώρα δεν μπορώ να επιχειρήσω κάτι στον Χρήστο Καρά με την Mercedes. Βλέπετε ότι ζορίζουμε λιγάκι με το μονοθέσιο. Δεν ξέρω αν έχω κάποια ζημιά στο μονοθέσιό μου. Βλέπετε εδώ πολλά λάθη από τον Χρήστο Καρά με τη Mercedes και μου δίνει την ευκαιρία να τον πλησιάσω μέσα στα εσάκια την ώρα που και ο Σκοτεινός με την Αλφα Ρωμαίο με έχει πλησιάσει. Προσπαθεί αυτός να ρίξει μια ματιά από την εσωτερική. Είδε ότι άλλαξα λίγο γραμμή και δεν επιχείρησε κάτι. Όμως τώρα εδώ είναι πάρα πολύ κολλημένος και θα προσπαθήσει από την εσωτερική σε αυτή την κλειστή στροφή εδώ στο στάδιο να προσπαθήσω εγώ από την εξωτερική να κρατηθώ. Το καταφέρνω, αλλάζει γραμμή, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να με προσπεράσει, αναγκάστηκε να υποχωρήσει και κρατάω την θέση μου. Αυτή τη στιγμή, εκεί που δεν το περίμενα, εκεί που περίμενα ότι θα δώσω μάχη με τον Χρήστο Καρά, βλέπετε ότι ο Σκοτεινός από το πουθενά εμφανίστηκε και τώρα προσπαθεί να με προσπεράσει. Είναι κολλημένος πίσω μου, αλλάζω γραμμή από τα δεξιά. Αυτός ξανά κολλάει πίσω μου να πάρει το slipstream και εγώ θα έχω την εσωτερική στην πρώτη στροφή. Το αφήνω την εξωτερική γραμμή. Σε αυτόν να δούμε τι θα κάνουμε εδώ στα φρένα. Φρενάρουμε σχεδόν ταυτόχρονα. Τώρα αυτός έχει την εσωτερική γραμμή. Επιμένω όμως εγώ, ρόδα με ρόδα μαζί του και εν τέλει βγαίνω κερδισμένος με λίγο η υπερστροφή στην έξοδο από την τρίτη στροφή της πίστας και βλέπετε τώρα. Ο Σκοτεινός με την καλύτερη τελική ταχύτητα λόγω ότι είχα άτσαλη έξοδο προσπαθεί να με προσπεράσει από την εσωτερική γραμμή και εδώ θα πρέπει να υποχωρήσω εν τέλει γιατί δεν μπορώ άλλο να παλέψω για αυτή τη θέση και τώρα ο Σκοτεινός κέρδισε μία θέση απέναντί μου και εγώ έχω πέσει στην 15η θέση. Εδώ ήταν λίγο υπερστροφικό το μονοθέσιο, ευτυχώς ο Δρακάτος το κατάλαβε και δεν έπεσε πάνω μου
και τώρα θα δέχουμε απειλή από αυτόν. Να δούμε ο Ντρακάτος τι θα μπορέσει να κάνει. Σίγουρα θα είναι πολύ εύκολο για αυτόν να με προσπεράσει. Βλέπετε ότι είναι ήδη κολλημένος πίσω μου. Δεν θέλω να δώσω καν μάχη με τον Ντρακάτο, λόγω ότι δεν θέλω να φτύρω τα ελαστικά μου σε μια μάχη στην οποία δεν υπάρχει περίπτωση να την κερδίσω. Και τώρα ο Ντρακάτος εδώ από την εσωτερική πλευρά, αφήνω ανοιχτή την πόρτα, θα με περάσει πολύ άνετα και θα φύγει μπροστά. Εννοείται ότι θα προσπαθήσω να μείνω με τον Ντρακάτο, να με τραβήξει με το DRS, με το μονοθέσιό του όσο πιο ψηλά γίνεται. Σίγουρα δεν θα είναι πολύ εύκολο γιατί έχει φοβερό ρυθμό ο Ντρακάτος, αλλά θα προσπαθήσω να μείνω κοντά του, να δω αν θα μπορέσω να κερδίσω κάποιες θέσεις εκμεταλλευόμενος την ταχύτητά του. Βλέπετε εδώ στην μεγάλη ευθεία καταφέρω να τον πλησιάσω. Νομίζω το setup μου είναι πάρα πολύ γρήγορο στις ευθείες, λίγο πιο αργό μέσα στις στροφές, γι' αυτό και στις ευθείες κάποιοι οδηγοί ζορίζονται να με προσπεράσουν. Για την ώρα εδώ έχουμε ένα τρενάκι που έχει δημιουργηθεί. Ελπίζω ότι θα γίνουν κάποια λάθη ώστε να τους πλησιάσω γρήγορα, να τους προσπεράσω. Ο Ντρακάτος εδώ δίνει μάχη, είναι και ο σκοτεινός εκεί, γίνεται ένας χαμός μπροστά μας και ευελπιστώ ότι θα κάνουν κάποιο λάθος όλοι αυτοί. Είναι και ο Ρένος, νομίζω είναι και ο Θάνος που παλεύει, ο Θάνος, το οποίο δεν πάει πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον αγώνα, την ώρα που παίρνω και την πρώτη μου ποινή. Παίρνω την πρώτη μου ποινή, νομίζω άργησα κιόλας για να πάρω την πρώτη μου ποινή, μιας και δεν έχω πρακτική. Έλεγε για τον Θάνος ότι ζορίζεται σήμερα σε αυτή την πίστα, δεν του έκατσε καλά το setup στο μονοθέσιο και βλέπετε εδώ μάχη φοβερή ανάμεσα στους τρεις οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μας. Ο Ρένος που έχει χάσει τόσες θέσεις και τώρα προσπαθώ τον Ρένο να τον προσπεράσω την εξωτερική γραμμή στην πρώτη τελευταία στροφή και το καταφέρνω πάρα πολύ άνετα. Νομίζω δεν το πάλεψε καν εκεί ο Ρένος, απλά υποχώρησε γιατί ήξερε ότι υπάρχει και ο Ντρακάτος και ο Σκοτεινός και εγώ και ίσως θεώρησε ότι είμαστε πιο γρήγοροι από αυτόν και έτσι απλά υποχώρησε, δεν ήθελε να μπλέξει σε μάχες άσκοπες που θα φθείρουν τα ελαστικά του, μιας και είδατε ότι από ό,τι φαίνεται δεν είχε τον καλό ρυθμό που θα μπορούσε να έχει. Στην πρώτη στροφή ο Ντρακάτος είναι κολλημένος πίσω από τον Θάνος. Ο Σκοτεινός έχει περάσει τον Θάνος. Ο Θάνος φαίνεται ότι ζορίζεται πάρα πολύ ο Ντρακάτος. Τώρα σίγουρα θα προσπαθήσει να τον προσπεράσει εδώ με το DRS. Εγώ ακόμα έχω το DRS από αυτόν. Θα προσπαθήσω να μείνω κοντά τους. Ο Θάνος συγκλίνει προς τα αριστερά. Ο Ντρακάτος από τα δεξιά, από την εξωτερική πλευρά. Περνάει πάρα πολύ άνετα. Όμως χάνει λίγο την στροφή. Όμως ο Θάνος δεν το παλεύει και βλέπετε εδώ αναγκάζει και εμένα να υποχωρήσω παραπάνω. Και εδώ φαινάρει πάρα πολύ ο Θάνος και πέφτω πάνω του και σπάω την αεροτομή μου. Απίστευτο αυτό που έχει γίνει τώρα. Εδώ ένα μπέρδεμα με τον Θάνος, φρέναρε πάρα πολύ σε εκείνη τη στροφή, δεν το περίμενα καθόλου, έπεσα πάνω του και έσπασα τώρα την αεροτομή μου. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, όμως δεν ξέρω αν θα μπορέσω να συνεχίσω με καλό ρυθμό, την ώρα που εκεί ο Βουρτσάλας βλέπετε ότι παλεύει εκεί με τον Θάνος, είχε χάσει τα εσάκια ο Βουρτσάλας και βλέπετε το εκμεταλλεύομαι και εγώ από την εσωτερική πλευρά και περνάω και εγώ το Βουρτσάλα και τώρα εδώ ήθελα να ρίξω και μια ματιά στον Θάνος από τον ενθουσιασμό και ίσως και από τα νεύρα που έχω που έσπασε η αεροτομή μου και τώρα σίγουρα θα πέσει ο ρυθμό μου. Ο Βουρτσάλας εκεί έκανε λάθος τα εσάκια, έχασε πάρα πολύ έδαφος, έχασε τη θέση του από τον Θάνος και μετά στη συνέχεια και από εμένα. Ο Θάνος τώρα θα το προσπεράσω άνετα εδώ στην ευθεία με το DRS, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να συνεχίσω πολλή ώρα με σπασμένη αεροτομή και ίσως θα πρέπει να μπω νωρίτερη η αλλαγή ελαστικών, να βάλω μεσαία ελαστικά και μετά αν συνεχίσει έτσι ο αγώνας να βάλω ξανά μεσαία ελαστικά στο τέλος του αγώνα. Τώρα δεν ξέρω, δεν ήταν λάθος του Θάνο, δεν ήταν ούτε δικό μου λάθος, ήταν απλά αγωνιστικό συμβάν εκεί. Ο ένας φρέναρε λίγο πιο νωρίς, ο άλλος λίγο πιο αργά και έτσι έγινε ό,τι έγινε, μιας και υπήρχαν και μάχες εκείνη τη στιγμή. Για την ώρα βλέπω ότι ζορίζομαι πάρα πολύ σε αριστερές στροφές, οι αριστερές στροφές είναι που με ζορίζουν πάρα πολύ και νομίζω θα πρέπει να μπω για αλλαγή ελαστικών γιατί ήδη έχω μια ποινή, σίγουρα θα πάρω και άλλες ποινές σε αυτή την πίστα γιατί δεν έχω συνηθίσει ακόμα την πίστα καθόλου, δεν έχω βρει τα πατήματά μου και με την αεροτομή έτσι βλέπετε ότι παίρνω ήδη μία και δεύτερη προειδοποίηση και παίρνω και μία δεύτερη ποινή και είμαι ήδη στα 6 δευτερόλεπτα. Δεν θα μπορέσω να συνεχίσω πολλή ώρα έτσι και μάλλον θα αναγκαστώ να μπω για αλλαγή ελαστικών και στον 10ο γύρο μπαίνοντας μπαίνω για αλλαγή ελαστικών, βάζω τα μεσαία ελαστικά και άλλαξα και την αεροτομή εννοείται και τώρα που θα είμαι μόνος μου για ένα διάστημα θα πρέπει να πιέσω όσο περισσότερο γίνεται να φτάσω τους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μου και να τα δώσω όλα για όλα σήμερα ώστε να παλέψω να μπω μέσα στους βαθμούς που πιστεύω ότι είναι πολύ εφικτό.
Στον 16ο γύρο, στο τέλος, βλέπετε ότι φτάσαμε τον οδηγό της Haas, τον Μπέντζι. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε γρήγορα. Αυτός δεν έχει κανέναν μπροστά του και έτσι στη μεγάλη ευθεία θα εκμεταλλευτώ που εγώ θα έχω το DRS και αυτός δεν θα έχει το DRS και έτσι θα μπορέσω να τον προσπεράσω. Βλέπετε ότι είχε και λίγο άτσαλη έξοδο από την τελευταία στροφή. Κολλάω πίσω του τώρα να πάρω το slipstream. Αυτός συγκλίνει προς τα δεξιά. Εγώ από τα αριστερά σίγουρα θα τον προσπεράσω πάρα πολύ άνετα. Δεν θα μπορέσει να κάνει καμία άμυνα απέναντί μου και έτσι κερδίζω μια θέση. Στον 17ο γύρο έφτασα τον πρώτο οδηγό που δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή ελαστικών. Βέβαια, σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται οι αλλαγές ελαστικών και θα μπερδευτώ λίγο το τι θα γίνει με τους οδηγούς. Όμως πιέζω όσο περισσότερο γίνεται, μειώνω από κάποιους οδηγούς και σιγά σιγά τους πλησιάζω. Και βλέπετε ότι στον 21ο γύρο είμαι πίσω από τον Μεταξάκη και τον Ξύρον που δίνουν μάχη μεταξύ τους. Ο Μεταξάκης τώρα δεν έχει το DRS. Εδώ με το DRS θα προσπαθήσω να τον προσπεράσω πριν φτάσουμε στην πρώτη στροφή. Από τα δεξιά δεν προσπάθησε καν να κάνει άμυνα. Και εδώ στην πρώτη στροφή έχω την εσωτερική γραμμή και σίγουρα θα το προσπεράσω πάρα πολύ άνετα. Δεν θα το αφήσω περιθώρια να κρατήσει τη θέση. Και τώρα επόμενη στάση είναι ο οδηγός της Williams. Νομίζω είναι με τη Williams ο Xero Knight. Να δούμε πόσο εύκολα θα τον φτάσουμε. Νομίζω και αυτός είναι με πολύ φθαρμένα ελαστικά και ίσως να μην έχει το ρυθμό που θα μπορούσε να έχει. Για την ώρα είμαι κολλημένος πίσω του, περιμένω να δω μήπως κάνει και κάποιο λαθάκι, έτσι να το εκμεταλλευτώ, να τον προσπεράσω, αλλά δεν μπορώ να περιμένω κάτι τέτοιο, θα πρέπει να τον προσπεράσω αν δεν κάνει κάποιο λάθος όσο πιο σύντομα γίνεται για να μπούμε σιγά σιγά σε μάχη με άλλους οδηγούς. Θα έχουμε το DRS εδώ στην μικρή αυτή ευθεία, να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον φτάσουμε γρήγορα, να είμαι κολλημένος πίσω του ώστε στην μεγάλη ευθεία να επιχειρήσω κάτι. Όμως βλέπετε ότι κρατιέται, μάλλον έχει και πάρα πολύ DRS και μάλλον θα μπορέσει να κρατηθεί μπροστά μου περισσότερη ώρα. Ίσως και εν τέλει να μην έχω δίκιο και να με έχει πιο φρέσκα ελαστικά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τα pit stop. Πάντως εμείς πλησιάσαμε αρκετούς οδηγούς. Κάποιοι έχουν κάνει pit stop και πλέον εγώ είμαι στην 12η θέση. Εδώ με το DRS προσπαθώ να τον πλησιάσω στην μεγάλη ευθεία. Βλέπετε ότι το πλησιάζω πάρα πολύ γρήγορα. Όμως νομίζω δεν θα είμαι αρκετά κοντά μέχρι την πρώτη στροφή να επιχειρήσω κάτι. Και όντως δεν ήμουν αρκετά κοντά. Εννοείται ότι δεν θα επιχειρούσε ένα dive bomb από τόσο μακριά. Αλλά και πάλι είμαι κοντά του και ίσως αυτή τη δεύτερη ευθεία με το DRS θα μπορέσω να επιχειρήσω κάτι. Σίγουρα χρησιμοποιεί πάρα πολύ DRS και αυτός και βλέπετε ότι έχει φοβερή τελική ταχύτητα. Συγκλίνω λίγο προς τα αριστερά να δει ότι είμαι εδώ. Μπας και τον οδηγήσω να κάνει κάποιο λάθος στα φρένα. Όμως δεν το κάνει, είναι πάρα πολύ ψύχρεμος και ακόμα κρατάει την 10η θέση. Απέχω ακόμα από την 10η θέση, προσπαθώ να φτάσω να μπω μέσα στους βαθμούς. Ο Θάνος είναι στην 10η θέση και βλέπετε ότι παρόλο που έχω αλλάξει αεροτομή είμαι πολύ κοντά σε αυτόν στα 4 δευτερόλεπτα την ώρα που ο Xero Knight εδώ κάνει λάθος μόνος του και βγαίνει εκτός. Απίστευτο, εκεί που ήμουν σταν χαλαρή βγήκε εκτός. Και βλέπετε στον 25ο γύρο έχω φτάσει τον Θάνος που έλεγα ότι δεν έχει τον καλό ρυθμό. Παρόλο που έφτασα, που έσπασα την αεροτομή μου και την άλλαξα, κατάφερα να του ξαναφτάσω και τώρα να τον ξαναπροσπαθήσω. Περάσω στη μεγάλη ευθεία πάρα πολύ άνετα με το DRS. Εννοείται ότι όποιος έχει DRS θα περάσει πολύ άνετα σε αυτή τη μεγάλη ευθεία, ειδικά αν είναι πολύ κοντά από την αρχή της ευθείας οι δύο οδηγοί. Και τώρα είμαι πλέον στη δεκάδα. Φτάσαμε πλέον στο τέλος του 30ου γύρου, θα πούμε στον 31ο γύρο. Έχω φτάσει τον Dahrenji με την Alpha Tauri. Θα έχω το DRS εδώ και θα το περάσω πάρα πολύ άνετα στην ευθεία. Αυτό συγκλίνει προς τα δεξιά. Δεν έχει νόημα να το κάνει άμυνα αυτό το πράγμα. Βέβαια το προσπάθησε, αλλά με την τελική ταχύτητα που μου δίνει το DRS είναι πολύ άνετα να τον προσπεράσω. Και τώρα είμαι στην 9η θέση. Η επόμενη στάση είναι ο Καραφουλίδης μπροστά μας που έχει βάλει σκληρά ελαστικά. Αυτός από ό,τι φαίνεται μάλλον θα πάει μέχρι το τέλος με αυτά τα ελαστικά. Να δούμε πόσο γρήγορα θα το φτάσουμε και αν θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε. Και εν τέλει στον 34ο γύρο τον φτάσαμε όσο να είναι τον Καραφουλίδη, αλλά επίσης εκμεταλλεύουμε και την κατάσταση ότι ο Καραφουλίδης αυτή τη στιγμή έχει ένα θέμα με το ίντερνετ και θα μπορέσω να τον προσπεράσω πάρα πολύ άνετα, γιατί πλέον τη χρήση του μονοθεσίου του γίνεται από το μποτάκι του PlayStation και είναι σίγουρα πολύ πιο αργό και βλέπετε τον προσπερνάω πάρα πολύ άνετα. Κρίμα για τον Καραφουλίδη, θα ήθελα να δώσω μάχη μαζί του, δυστυχώς δεν γίνεται, έχει κάποιο πρόβλημα με σύνδεση, δεν πρόκειται να κάτσω να τον περιμένω να γυρίσει, εγώ θα πιέσω για να κάνω το δικό μου αγώνα. Ο επόμενος μπροστά μας είναι ο Magical Taco στα 4 δευτερόλεπτα, να δούμε αν θα μπορέσουμε να το φτάσουμε και να μπούμε σιγά σιγά στην 7η θέση. Αλλά μέχρι τον 41ο γύρο δεν μπόρεσα να τον φτάσω τον The Magical Taco. Έχει μπει και αυτός η αλλαγή ελαστικών σε προηγούμενους γύρους. Τώρα μπήκα και εγώ για να πάω μέχρι το τέλος με αυτά τα μεσαία.
και να δούμε πόσο κοντά θα βγω σε σχέση με τον The Magical Taco. Dacre G's έχει περάσει μπροστά, παρόλο που τον έχω περάσει, αυτός χρωστάει ένα pit stop ακόμα σίγουρα, γι' αυτό και δεν με ανησυχεί τόσο πολύ. Και τώρα εδώ έρχονται οι δύο οδηγοί που είναι ο Magical Taco και ο Dimi με την Haas, έχουν περάσει μπροστά. Είμαι σίγουρα πιο κοντά τώρα στον Magical Taco σε σχέση με πριν κάνω το pit stop. Να δούμε εδώ πόσο γρήγορα θα μπορέσω να εκμεταλλευτώ την κατάσταση και να προσπεράσω και τους δύο οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μου. Πολύ καλό αυτό που έχει γίνει με το pit stop, τώρα με πιο φρέσκα ελαστικά σε σχέση με το Magical Taco, παρόλο που έχουμε λίγους γύρους διαφορά μεταξύ μας. Το 2-3 γύρους μετράει πάρα πολύ στην τελική απόδοση στα ελαστικά, ειδικά προς το τέλος. Σίγουρα έχω καλύτερο ρυθμό, το ένιωθα ότι έχω καλύτερο ρυθμό από τον οδηγό της Red Bull που βρίσκεται μπροστά μου. Και τώρα που βλέπω ότι έχει μπλέξει και σε μια μικρή μάχη, να δούμε αν θα μπορέσω να εκμεταλλευτώ κάτι και να τον προσπεράσω, και επίσης να προσπεράσω και τον οδηγό της Haas που βρίσκεται μπροστά του, που είναι ο It's Dimi V. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ κοντά αυτοί οι οδηγοί μεταξύ τους. Τώρα ίσως θα προσπαθήσει να κάνει κάτι ο οδηγός της Red Bull. Προσπαθεί εδώ να αλλάξει γραμμή, να ρίξει μια ματιά από την ιστορική. Μου δίνει εμένα την ευκαιρία να τους πλησιάσω. Τώρα αλλάζει γραμμή. Θέλει να ρίξει μια ματιά από την ιστορική πλευρά. Εγώ θα εκμεταλλευτώ εδώ την κατάσταση. Θα κάνω το switchback και περνάω τον οδηγό της Red Bull. Και εδώ ο οδηγός της Haas κάνει λάθος, βγαίνει εκτός πίστας και έτσι μου δίνει εμένα την ευκαιρία να τον προσπεράσω και αυτόν. Μέσα σε δύο στροφές κατάφερα να τους προσπεράσω και τους δύο. Και πλέον είμαι στην 8η θέση και τώρα πλέον κυνηγάμε τον Dacre G, που ο οποίος χρωστάει ένα pit stop και έτσι θα ανεβώ σίγουρα στην 7η θέση και νομίζω πιο ψηλά από αυτή τη θέση δεν θα μπορέσω να ανεβώ. Στον 48ο γύρο θα γίνει κάτι το οποίο έχω πάρα πολύ καιρό να το βιώσω. Έχω μπλε σημαία που πρέπει να κάνω στην άκρη στους πρωτοπόρους οδηγούς, αλλά βλέπετε ότι κάνω στην άκρη στον δεύτερο που είναι Δρακάτος και τρίτος που είναι ο GFO Vin. Είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει. Δεν ήξερα καν ότι ο πρώτος έχει φύγει ήδη μπροστά μου έναν ολόκληρο γύρο. Και εδώ παίρνω και μία ποινή ότι δεν έκανα αρκετά γρήγορα στην άκρη για να περάσει και ο οδηγός της Ferrari. Γενικά παίρνω πάρα πολλές ποινές. Παίρνω τώρα και μου δίνουν ολόκληρο γύρο οι πρωτοπόροι και σίγουρα αυτό με κάνει να ξενερώνω πάρα μα πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω όμως να κρατηθώ μαζί τους. Ίσως έχουν φοβερό ρυθμό αυτοί οι δύο και αν μπορέσω να κρατηθώ μαζί τους, να με τραβήξουν με το DRS, να καταφέρουμε να πλησιάσουμε τον Alex που βρίσκεται στην 6η θέση και ίσως εν τέλει να δώσω κάποια μάχη μαζί του. Αλλά δεν θα δώσω καμία μάχη με τον Alex, κράτησα για καμία 5 με 6 γύρους ρυθμό με τον Δρακάτο και τον GFO Vin και μετά κατάφεραν αυτοί να απομακρυνθούν από εμένα και έφυγαν. Και έτσι αποφάσισα μπαίνοντας στον 63ο γύρο να μπω για αλλαγή ελαστικών, να βάλω μαλακά ελαστικά. Παρόλο που θα με περάσει τώρα ο Dacre G's και ο The Magical Taco, θα έχω πιστεύω το ρυθμό με τα μαλακά ελαστικά να τους φτάσω. Βέβαια αν δεν ήταν φιλικός αγώνας σίγουρα δεν θα έκανα αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν και οι ποινές με πόσα δευτερόλεπτα έχουμε όλοι. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή ήμουν πολλούς γύρους μόνος μου, θέλω να ξαναυπάρχει λίγη δράση μέχρι το τέλος. Και στον αμέσως επόμενο γύρο βλέπετε ότι είμαι ήδη κοντά στον The Magical Taco. Αυτός είναι με πολύ φθαρμένα μεσαία ελαστικά. Τα έχει πολλούς γύρους και βλέπετε πόσο γρήγορα τον πλησιάζω με τα μαλακά ελαστικά, τώρα χρησιμοποιώντας και το DRS. Και εδώ σε αυτή τη στροφή από την εσωτερική θα βουτήξω στα φρένα και θα τον προσπεράσω πάρα πολύ άνετα. Ήξερε ο κιόλας ο οδηγός της Red Bull ότι δεν υπάρχει νόημα να το παλέψει μαζί μου, ειδικά που εγώ είμαι με φρέσκα ελαστικά. Επόμενος μπροστά μου είναι ο Dacre G στα 9 δευτερόλεπτα και έχουμε ακόμα 6 γύρους μπροστά μας. Ο αγώνας για εμένα θα τελειώσει στον 70ο γύρο, γιατί είμαι ένα γύρο πίσω από τον πρωτοπόρο, όπως και για τον Dacre G εννοείται, και γι' αυτό στον 61ο γύρο φτάσαμε τον Dacre G. Θα πρέπει να τον προσπεράσω τώρα σε αυτόν ή στον επόμενο γύρο, γιατί μετά τελειώνει ο αγώνας. Εδώ παίρνω και άλλη μια ποινή, σήμερα είναι ντροπή της ποινής και εδώ θα εκμεταλλευτώ την τελική ταχύτητα με το DRS από την αριστερή πλευρά. Περνάω πάρα πολύ άνετα τον Dacre G και ξανανέβηκα στην 7η θέση. Και αυτή θα είναι και η θέση στην οποία θα τελειώσω αυτόν τον αγώνα. Έναν αγώνα που ξεκίνησε από την 5η θέση. Φαινόταν πολύ θετικό, πολύ θετικά ότι θα πάει. Τελικά δεν κατάφερα να πάει τόσο θετικά όσο το περίμενα, λόγω των συμβάντων στην πρώτη στροφή. Μετά αυτό που έχει συμβεί με τον Θάνος που έσπασα την αεροτομή μου. Αλλά και πάλι μπήκα μέσα, έκανα τη δική μου αλλαγή ελαστικών, έκανα αλλαγή αεροτομής, κατέβασα το κεφάλι μου κάτω και πίεσα όσο περισσότερο γίνεται. Παρόλο που έχω πολλές ποινές,
Δεν θέλω να δικαιολογηθώ, αλλά δεν είχα κάνει κιόλας καθόλου πρακτική σε αυτή την πίστα. Τα πατήματά μου δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, το δάχτυλό μου που παίζω με το joystick δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Τώρα προς το τέλος του αγώνα άρχισα να νιώθω πιο άνετος, αλλά γενικά σε όλο τον αγώνα ένιωθα μια πίεση ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνω λάθος και να πάρω ποινή, που όντως έτσι έγινε κιόλας. Αλλά και πάλι κατέβασα το κεφάλι μου, πίεσα, πήρα τις ποινές μου δικαίως. Έκανα και τις μάχες μου, που σήμερα είχαμε πάρα πολλές μάχες και ήταν απολαυστικός ο αγώνας από αυτή την άποψη. Και νομίζω όταν βρίσκομαι πιο πίσω και τερματίζω σε τέτοια θέση όπως είναι τώρα σήμερα η 7η θέση, βρίσκομαι συνήθως σε περισσότερες μάχες και είναι πολύ πιο απολαυστικό το βίντεο σε σχέση από ένα βίντεο στο οποίο παλεύω για την πρώτη θέση, που για να παλεύω για την πρώτη θέση θα παλέψω με έναν το πολύ δύο οδηγούς και οι μάχες πιθανόν να μην είναι μεγάλης διάρκειας. Περάσαμε τη γραμμή τερματισμού, τερματίσαμε στην 7η θέση, ένα φοβερό αποτέλεσμα με όλα αυτά που έχουν γίνει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Φαίνεται ότι είχα το ρυθμό, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πάρω την νίκη αν όλα πήγαιναν καλά εξ αρχής, αλλά και πάλι είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό το αποτέλεσμα και ελπίζω ότι στον επόμενο αγώνα θα τα πάω καλύτερα. Ο GFOVIN τελικά κερδίζει τον αγώνα, παρόλο που θυμάστε όταν μας είχε περάσει ήταν στην τρίτη θέση. Δρακάτος στην τρίτη θέση τερμάτισε παρόλο που ήταν δεύτερος και ο Στάμπ οδηγούσε την κούρσα για πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα, τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Ο λόγος αυτός είναι ότι ο GFOVIN είχε τις λιγότερες ποινές σε σχέση με τους δύο οδηγούς, τον Σταμ και τον Δρακάτο, και έτσι λόγω των λιγότερων ποινών κατάφερε να περάσει στην πρώτη θέση. Ταχύτερο γύρω και από τον Δρακάτο, φοβερό αυτό. Εγώ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμά μου. 7η και 8η θέση για τις δύο Alpha Tauri, δύο teammates. Σήμερα ήμουν teammate με τον Dahre G, γιατί τελευταία στιγμή κατάφερα να επιλέξω το μονοθέσιό μου. Ήθελα να επιλέξω εννοείται την Alpha Romeo ή τη Renault, αλλά δεν είχε άλλο μονοθέσιο διαθέσιμο και κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και εμείς θα τα πούμε τώρα στο επόμενο βιντεάκι, είτε με καριέρα είτε με φιλικούς αγώνες. Και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!